Λοιπόν, κορίτσια, πάμε να επισκεφθούμε τα αγόρια μας. Ναι, κορίτσια, αν οι μπασκετμπολίστες δεν καλέσουν και εμάς, τότε ίσως... Θα το σπάμε εμείς ένα ωραίο κέικ. Να ρωτιέμαι, κορίτσια, πώς το καλό πήγανε στο μπλε σπίτι. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε, δεν θέλω άλλο να κάθομαι σε αυτοκίνητο. Γεια σας, μαζόρατες μπάνε. Για πού το βάλατε? Με τούρτα. Πάμε επίσκεψη στο μπλε σπίτι. Αφαίρε των αγοριών. Και εσείς θα επισκεφτείτε τα αγόρια? Κορίτσια, τα αγόρια μας μένουν εκεί και θα επισκεφτούμε τα αγόρια μας. Ναι, θέλουμε να επισκεφτούμε. Γεια σας, χαμένοι. Και τα δικά μας αγόρια μένουν εκεί. Να πάρουμε όλοι με πολύ ο Φρέδας. Ναι, κορίτσια, πρέπει να πάρουμε για εμείς μια τούρτα να επισκεφτούμε τα αγόρια μας αύριο. Κέικ με φρούτα. Όχι, κανένα θα είναι τούρτα σοκολάτα, γιατί ο Φρεδάς μου λατρεύει τη σοκολάτα. Με φρούτα. Σοκολάτα. Φρούτα. Μίλησα μια φορά και είπα σοκολάτα. Κορίτσιο, ρίμπησε λίγα και θα πάρουμε τούρτα παγωτό. Άντε, τι κάνετε μια ώρα εκεί μέσα? Καλά, βουτιές κάνετε? Να, πάρει, είναι τρελό. Έχουμε συγκάτοικους αγόρια και αυτοί κάνουν σαν να είναι 10 κορίτσια μας εμένα. Ακριβώς. Τον βαρέθηκα τον κεφτό να πάω τουαλέτα. Αν το ξέρω, δεν θα ερχόμουν ποτέ εδώ πέρα. Χαμένε, μιλήστε για πράγματα για το φίλο μου. Καλύτερα, μου άρεσε τις προμερές σου κάλτσες. Οι κάλτσες μου δεν βρωμάνε, τις πλένω κάθε μέρα. Τίμα, ο φίλος είναι κλειδωμένος εδώ μέσα. Τι έγινε, μας άρεσε, κάνει τόση ώρα και μέσα. Τι έγινε, ρε παιδιά, το μπάνιο είναι ελεύθερο? Έχει γεμίσει όπως πράγματα. Όχι! Ο Κέβιν έχει κολλήσει εκεί μέσα. Και ακούμε μόνο τα τραγουδάκια του. Παιδιά, πάντως εγώ δεν θα περίμενα. Αν ο Κέβιν είναι στο μπάνιο, θα κάνει 10 μέρες. Τι, και τι θα κάνουμε εμείς? Πάρε ένα κουβάκι και πήγαινε έξω να κάνεις μπάνιο. Καλοκαίρι είναι. Τι λέτε και εσύ τώρα, τρελάθηκες? Καλοκαιρινό μπανάκι έξω. Παιδιά, άντε μαζέψτε κάλτσες και τα σκέιτμποτ, γιατί τα έχετε κάνει όλα μαντάρα εδώ πέρα. Άντε και βγες από εκεί μέσα επιτέλους. Κατηλημένο, σαπουνίζομαι. Εδώ και μία ώρα σαπουνίζεσαι, Κέβ. Κάθε μία ώρα αυτός αυτό μας λέει. Μία σαπουνίζομαι, μία ξυρίζομαι. Να πάρει, κάτι πρέπει να κάνουμε παιδιά με την ιστορία με τον μπάνιο. Και άντε μαζέψτε λίγο το χαμό. Καμένοι, μαζέψτε. Εγώ δεν καθαρίζω. Ούτε εγώ καθαρίζω. Ο Κεφ θα βγει, εσύ καθάριζε. Γεύρωσε και λίγο. Ναι, ρε παιδιά, αλήθεια, καθαρίστε. Εγώ γιατί τα έχω τακτοποιημένα τα πράγματά μου και εσείς ένα χαμό. Και αν έρθει κανείς να μας επισκεφτεί. Α, περιμένεις τη Διανουλά? Τι μου ρέμψε λίγο. Δεν ηρεμώ και δεν μαζεύω τίποτα. Εγώ δεν περιμένω κανένα να με επισκεφτεί. Και αν δεν περιμένεις, τι σημαίνει? Ότι πρέπει να ρίξεις τα πράγματά σου παντού και να πνιγείς από τα σκουπίδια, ρε. Και σε 3 λεπτά δεν είσαι έξω, θα μπω εγώ μέσα. Άλλα 15 λεπτάκια. Ρε παιδιά, τώρα αλήθεια, τον ακούτε. Άλλα 15 λεπτά, λέει. Άλλα 15 λεπτά, μας θα έχεις πει 3 φορές τώρα. Ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα? Άντε, σηκωθείτε λίγο να καθαρίσουμε. Μας κότε, έχουμε δουλειά, δεν βλέπεις? Στρίψε αριστερά. Ναι, και εσύ βαράτε κανένα, ναι. Ζουμ, ζακ, εσείς δεν καθαρίσετε τίποτα. Στρίψε αριστερά και δώσε μου το κουτί πριν των βοηθειών. Τελείωνε. Έχουμε δουλειά τώρα. Έχω σοκαριστεί, με τι ζώα ζω εδώ πέρα? Ρε Σμάιλι, και εγώ σοκαριστεί. Τα κάνω όλα μόνος μου. Δεν βοηθάει κανείς στο καθάρισμα. Και το σπίτι των ανδρών έχει κρατήσει σκουπιδότοπος. Ρε να πάρει, τι έκανες τώρα? Με σκοτώσανε. Τι έγινε, μασκότ, θες προβλήματα τώρα? Τι, για πες, τι θέλεις από μένα, ζου? Το έχεις πρόβλημα. Α, ψάχνεις αλλαγή και προβληματάκια, έτσι? Ωραία, φίλε, τους βαρέθηκα. Λοιπόν, Ζουμ, Ζακ, άντε, καθαρίστε γρήγορα. Αλλιώς τα προβλήματα θα έρθουν σε εσάς και γρήγορα. Τι, καθαρίστε γρήγορα. Λοιπόν, κορίτσια, πώς είμαι? Διάνα, πώς πάτε, σε τέλεια. Μαγιά, τι κάνεις εκεί πέρα, μήπως είσαι με κάποιον ερωτευμένη? Όχι, απλά θέλω να φαίνομαι ωραία. Ναι, να φαίνεσαι ωραία. Κορίτσια, μην μαλώνετε, έρθαμε για επίσκεψη στα αγόρια μας στο μπλε σπίτι. Και πρέπει να έχουμε καλή διάθεση. Καλή διάθεση, ναι. Έχουμε και καλεσμένους. Ελεύθερο. Επιτέλους. Αλλά τώρα στο νερό μάλλον τελείωσε. Βλαμμένε. Παιδιά, άντε, καθαρίστε γρήγορα. Έχουμε καλεσμένους. Και αν δεν καλούς, Μάικ, ξέρετε τι θα γίνει. Ναι, καθαρίστε. Γεια. Γεια σας, Μάικ. Γεια, μπασκετμπολίστες. Είπαμε να σας επισκεφθούμε. Ναι, δεν έρχεστε για επίσκεψη στο ροζ σπίτι. Και είπαμε να σας επισκεφθούμε εμείς στο μπλε σπίτι. Όρισε, Μάικ, σου πήραμε και μία τούρτα. Το αγαπημένο σου. Επισκέψεις και πορτοκαλόπιτα, τέλεια. Λοιπόν, να μπούμε μέσα. Σμάιλ, είσαι λίγο περίεργος. Όχι, δεν είμαι περίεργος. Απλά να ξέρεις, όλα τα αγόρια κάνουν μπάνιο τώρα και θα αργήσουν. Είναι στο αλέτα, να έρθετε αργότερα. Δεν κατάλαβα τι έγινε μόλις τώρα. Μα τι έχει πάθει? Λοιπόν, Διάνα, από ό,τι φαίνεται, ο Σμάιλ σε απέρριψε. Θα το δούμε αυτό. Περίεργη συμπεριφορά από τους μπασκετμπολίστες. Τους επισκεφθήκαμε με τούρτα και ο Σμάιλ έκλεισε την πόρτα. Ναι, Ντιάνα, ούτε που σε φίλησε ή σε αγκάλιασε. Είναι λίγο κρυόκολος που λέμε. Κορίτσια, δεν χρειάζεται να κάνετε αστεία τώρα. Αγόρια, Σμάιλ, ανοίξτε! Παιδιά! Τι! Σμάιλ, εγώ θέλω 3 λεπτάκια ακόμα. Τι! Καθαρίστε!
Δεν σας είπα να έχετε το σπίτι καθαρό, δεν σας το είπα. Έλε, θα πάμε στο μπάνιο και θα καθαρίσουμε το σπίτι μετά. Ρε, το μάμα έρθει τη σκάλτη σου κάτω του καναπέ. Δεν είναι δικιά μου, είναι το ζύπη και το ζακ. Δεν έχει σημασία ποιον τα σκουπίδια είναι, ήρθαν οι μπάνιοι μαζορέτες. Και τι να του πω, ήρθαν και με τούρτα να περάσουν μέσα. Καλά, έρθει και εκεί, τι. Με τούρτα. Τι τούρτα είναι, σοκολάτα. Όχι, πορτοκαλόπιτα. Λοιπόν, θα απασχολήσω τις μπάνιες για 2 λεπτά και εσείς θα καθαρίσετε το σπίτι. Εντάξει, καταλάβατε. Μην με απογοητεύσει κανένα σας. Καταλάβατε, καθαρίστε γρήγορα. Τι εννοείς? Να κάνετε το σπίτι γυαλί, χαμένη. Καλά. Ουφ, αυτό ήταν, δεν καθαρίζω άλλο. Κουράστηκα, ρε παιδιά. Αφού το καθαρίζω άλλο, αυτά δεν είναι δικά μου. Να πάρει, μην τα παρατάτε, ρε παιδιά. Και τώρα τι να σας πω εγώ, ρε ζουπ και ζακ. Τι να τους πεις, ρε μασκότ. Άμα δεν θέλουνε, δεν θέλουνε. Καθάρισε τα μόνο σου. Εγώ πάω να φάω μια μελέτα. Να πάρει, νιώθω τα κάνω όλα μόνος μου σε αυτό το σπίτι. Μασκότ, έχω και 3 ζευγάρια κάλτσες κάτω από τον καναπέ. Πάρτα και πέτα στο πλυντήριο. Να μαζέψεις μόνος σου τις κάλτσες. Ω, γεια σου, κορίτσια. Με καλέσανε πριν μέσα και έπρεπε να φύγω. Α, σε καλέσανε, ναι. Αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να σε κάλεσε τόσο επίγον που μου έκλεισε την πόρτα στα μούτρα μου. Λοιπόν, μπορούμε να μπούμε μέσα τώρα. Έχουμε 20 λεπτά που περιμένουμε. Αχα, φυσικά, ναι. Μπείτε μέσα. Μόνο που ωραία η τούρτα, αλλά δεν έχουμε τσάι. Σμάιλ, τι προτείνεις δηλαδή, να επιστρέψουμε στο σπίτι μας? Ακού, Σμάιλ, μου το δίνεις ανέβρα, είσαι πολύ περίεργος. Ακού να σου πω, Μάγια, να ανοίγεις το στόμα σου έτσι στο δικό σου αγόρι, όχι στο δικό μου. Λοιπόν, Σμάιλ, θα μπούμε μέσα. Και αλήθεια, είσαι πολύ περίεργος. Ήρθαμε, χτυπήσαμε για δεύτερη φορά και δεν μας αφήνεις πάλι να και μπούμε μέσα. Ο Ζακάτ, γιατί δεν μπορώ να τον δω. Του είπες ότι ήρθαμε. Κίτι, ο Ζακάτ είναι στο ντους. Για πείτε μου, ήρθατε εδώ πέρα με αυτοκίνητο. Με αυτοκίνητο. Ακού, Σμάιλ, δεν καταλαβαίνω, γιατί κερδίζεις χρόνο τώρα. Αν δεν θέλεις να μπούμε μέσα, απλώς πες το, εντάξει. Θα πάμε στο δικό μας σπίτι τότε. Και θα αφήσουμε την τούρτα εδώ πέρα. Όχι, Κίτη, θα την πάρουμε μαζί μας την τούρτα. Ακούστε, κορίτσια, αφού είστε με το αυτοκίνητο και εμείς δεν έχουμε τσάι εδώ πέρα, μήπως θέλετε να πάτε να φέρετε τσάι και να έρθετε μετά να πούμε κάνα 2 κουβεντούλες μέσα? Θα περάσουμε ωραία. Ακού να σου πω, Σμάιλ, δεν χρειάζεται να μου λες ψέματα. Ξέρω πολύ καλά ότι χθες η coach Abby μαζί με τον δάσκαλο Mike πήγαν στο μαγαζί και έχουν πάρει τα πάντα. Και για το ροζ σπίτι και για το μπλε. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Καλά, ποιος δεν έπλυνε το τι κάνει. Άντε, τραβάτε, πλύντε το. Θέλω να κάνω μια ομελέτα. Γεια σου, Κεβ. Αγόρια, γεια σας. Παιδιά, έχουμε επισκέψεις. Γεια σου, κορίτσια. Ήρθαν οι μπάνοι. Γεια σου, Κίτη. Καλά, τι τούρτα είναι. Καθάριζε, άκου τι τούρτα είναι. Σμάλ, τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν ήθελες να μπούμε μέσα. Κορίτσια, όλα ήταν μια χαρά εδώ πέρα. Τώρα, κοιτάξτε τι χαμοκάνανε μέχρι να έρθετε. Άντε, γρήγορα, καθαρίστε. Μπορούμε να πάμε στο τραπέζι. Ναι, γιατί καθόμαστε στην πόρτα. Ναι, κορίτσια, πάμε. Παιδιά, γρήγορα, καθαρίστε. Άντε, γρήγορα, καθαρίστε. Ήρθαν τα κορίτσια. Καλά, τι γίνεται εδώ πέρα. Ήρθαν τα κορίτσια. Ναι, εγώ δεν παίζω να καθαρίσω, στεναχωρήθηκα. Δεν είχε και σοκολάτα. Και τι ρε Φρίδα, θα καθαρίσω μόνος μου. Καθάριζε. Wow, εδώ η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Ναι, αγόρια, δεν ήξερα ότι είσαι τόσο απεριποίητη. Τα πράγματα είναι πεταμένα σε όλο το σπίτι. Έχει κάλτσες παντού. Πώς είστε εδώ μέσα? Πολύ άσχημα, ρε κορίτσια. Αυτοί οι 2 τύποι δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Τα κάνουν λαχάλια και πετάνε τα πράγματά τους παντού. Εγώ δεν χρειάζεται να καθαρίζω. Στο σπίτι η Στέλλα τα καθάριζε όλα για μένα. Λοιπόν, αγόρια, αυτή η κίνηση εκ μέρους σας ήταν πολύ δύσκολη. Ούτε εμένα μου αρέσει. Όταν εκεί πάει στο μπάνιο πρέπει να περιμένουμε μια ώρα. Και το δωμάτιο είναι πάντα χάλια. Ναι, και σήμερα μείναμε χωρίς πρωινό. Ο δάσκαλος Μάικ έφερε, αλλά κανείς δεν μαγειρεύει για μας. Ακούστε, κορίτσια, μήπως θα πάρουμε την τούρτα και να πάμε στο ροζ σπίτι? Ναι, συμφωνώ, δεν είναι καθόλου άνετα εδώ μέσα. Όταν πρωτοήρθα σε αυτό το σπίτι ήταν πολύ cool. Και τώρα γίνεται πραγματικός χαμός. Όχι, όχι, κορίτσια. Αυτοί οι 2 κουφιοκέφαλοι θα καθαρίσουν τώρα. Λοιπόν, ζιπ-ζακ, σε 1 λεπτό θα τα έχετε καθαρίσει όλα. Και αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Χρειάζεσαι μας ήσυχους. Σμάιλ, είναι ανώφελο. Μπασκετμπολί, σας έχω μια καλύτερη ιδέα για εσάς. Εσείς ετοιμάσετε εδώ πέρα και εμείς θα πάμε στο ροζ σπίτι. Θα πιούμε τσάι και θα πάρουμε τούρτα. Και αν δεν μπορούμε να κάτσουμε εδώ απόψε, θα πάμε στο δικό μας σπίτι. Αυτή είναι η καλύτερη λύση. Ναι, γιατί ούτε τη γεύση από την τούρτα δεν θα έχουμε εδώ. Βρωμάνε οι κάλτσες. Α, και για τις κάλτσες αυτή δεν είναι υπεύθυνη. Γιατί ρε, δεν σου είπα να βάλεις τις κάλτσες μου στο πλυντήριο. Λοιπόν, αγόρια, θα έρθετε σε μας επίσκεψη? Ναι, πάμε. Αγόρια, γεια σας. Θα έρθω κι εγώ μαζί σας στο σπίτι. Και όταν γυρίσω να είναι όλα καθαρά. Με το τούλι, σε βαρεθήκαμε. Δεν πρόκειται να καθαρίσουμε τίποτα. Όταν γυρίσω να είναι όλα πεντακάθαρα. Εγώ πάω στο σπίτι με τα κορίτσια. Άντε, παιδιά, τι κάνετε? Μαζέψτε τα πράγματά σας. Αμπί, είναι πραγματικά υπέροχα. Περνάμε όλη τη μέρα μας μαζί.
Ναι, είναι ωραία, Μάικα, μόνο που τα κορίτσια μου είπε ότι θα γυρίσουν στις 5 και δεν έχουν έρθει ακόμα. Άμπι, δεν νομίζω να πρέπει να σε απασχολούν πια τα κορίτσια. Είναι ενήλικα, αυτόνομα άτομα. Εμένα και τα αγόρια, ας πούμε, δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι ωραία που δεν νοιάζεσαι για τα αγόρια σου, Μάικα, αλλά εγώ ανησυχώ για τα κορίτσια. Είναι κορίτσια. Άμπι, θα έρθουν τα κορίτσια σου. Λοιπόν, τι λες, τι θα κάνουμε αύριο, θα πάμε στα Θερμαλουτρά. Μάικ, το είπαμε αυτό, θα πάμε. Ω, τσάμπι, δάσκαλε, Μάικ, τα φρότα σας. Μάικ, ορίστε, μίλα στα φίλια. Έχω σοκαριστεί, Άμπι. Το σπίτι σας είναι ωραίο, καθαρό και τόσο ήρεμο. Τι εννοείς, δεν είναι το ίδιο στο δικό σας σπίτι? Ω, τσάμπι, αγόρια είναι στο μπλε σπίτι. Ό,τι που θέλω, φανταστώ πως είναι. Πίτσα, στο σπίτι μας είναι όλα τέλεια. Μάικ, έλα πες μου, τι συμβαίνει στο μπλε σπίτι? Λοιπόν. Κοουτσάμπι, λες και δεν ξέρετε. Κοουτσάμπι, μένουν τα αγόρια εκεί πέρα. Μια καταστροφή. Μάλλον θα υπάρχουν παντού βρώμικες κάλτσες και ρούχα. Και κανείς δεν θα θέλει να τα καθαρίσει. Πάλι καλά που δεν ζουν εδώ μαζί μας πλέον. Μάικ. Τι, Άμπι μου, στα φυλάκια. Μάικ, μην αλλάζεις το θέμα τώρα. Ή θέλεις να τελειώσει τώρα το δείπνο μας και να πάμε στο μπλε σπίτι? Κοουτς, Άμπι, δεν το βρίσκω καθόλου καλή ιδέα. Θα κοιμηθείτε πολύ άσχημα μετά. Δεν το προτείνω. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να πάτε πρωί εκεί μέσα και να κάνετε απολύμανση. Κορίτσια, ποιο είναι το πρόβλημα? Τα αγόρια μου είναι αυτόνομα και θα κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν χρειάζεται τον έλεγχό μου. Δεν χρειάζονται έλεγχο, Μάικ. Είναι αυτόνομοι. Έτσι, έτσι, όσο μαλάνομαι για τα σοκολατένια κέικ, πήρα το τελευταίο φρουτένιο κέικ. Και εμείς θέλαμε αυτό με τα φρούτα. Έπρεπε να έχουμε πάρει με τη σοκολάτα. Και εμείς θέλαμε με τα φρούτα. Δάσκαλε, Μάικ. Γεια σας, κορίτσια. Κορίτσια, 5 και 24. Έχετε αργήσει. Ξεχάσατε ότι βοηθάμε την πίτσα σήμερα να καθαρίσει την κουζίνα και να πλύνει τα πιάτα? Θυμόμαστε. Δάσκαλε, Μάικ, έχω μια σοβαρή κουβέντα μαζί σας. Τζίτζι. Ναι, Τζίτζι, μίλα. Μάικ, η Τζίτζι θέλει να σου πει ότι θα πάει να βοηθήσει την πίτσα τώρα με τα πιάτα. Έτσι δεν είναι? Όχι, Κοουτσάμπι. Θέλω να γυρίσετε πίσω με τα αγόρια εδώ πέρα. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα Φρεδά. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τον Τόμας. Είναι Σαββατοκύριακο και δεν είμαστε μαζί. Γιατί ζούμε χωριστά? Είναι δυνατόν? Τι? Τα αγόρια δεν ανήκουν εδώ πέρα. Κορίτσια, το ξεχάσατε ότι ζούμε πολύ καλύτερα χωρίς τα αγόρια εδώ μέσα. Όλα είναι καθαρά, όλα είναι ήσυχα, όλα θετικά. Άμπι, αυτό ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση. Εμένα δεν με νοιάζει, δεν έχω αγόρι. Πήγα για να πάρω τούρτα γιατί χωρίς αυτό δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και μου το χάλασε. Κουτσάμπι, σας παρακαλούμε. Θέλουμε τα αγόρια να έρθουν πίσω στο σπίτι μας. Όχι. Άμπι. Η Άμπι είπε όχι. Κορίτσια, ήταν πραγματικά πολύ ωραίο που ήρθατε να μας δείτε. Με πορτοκαλόπιτα, την αγαπημένη μου. Ναι, η πορτοκαλόπιτα είναι και δικιά μου αγαπημένη τούρτα. Ναι, αγόρι, αλλά δεν μας αφήσατε να μπούμε αμέσως μέσα στο σπίτι. Τουλάχιστον θα μπορούσατε να μας το πείτε ότι δεν είναι καθαρό το σπίτι, για να μην μπούμε μέσα. Θα μπορούσαμε να πάμε απευθείας στο δικό μας σπίτι, το ροζ. Έχω πάθει σοκ με το σπίτι σας, είναι λες και μένουν 30 άτομα εκεί μέσα. Ένα πάρει μασκότ, πώς ζεις εκεί μέσα, αλήθεια? Έχω σοκαριστεί κι εγώ. Ήρθαμε για ένα Σαββατοκύριακο και χαμένοι. Και τα γόρια από τις φρόγκους τα κάνουν όλα χάλια. Κάτι είδαμε και σε έχεις πολύ περίεργη μυρωδιά. Ναι, μυρίζει σαν κάλτσα. Και ξέρετε τι γίνεται για ένα ντους? Πρέπει να περιμένουμε τον Κεφ μια ώρα τουλάχιστον. Παιδιά, ελάτε. Ναι, πάμε για τσάι και να φάμε τούρτα. Ερχόμαστε. Ξανθούλα, πρέπει να μας καταλάβεις. Είναι Σαββατοκύριακο και δεν μπορούμε να έχουμε λίγο χρόνο με τα αγόρια μας. Ξανθούλα, τα αγόρια μας μένουν στο μπλε σπίτι και δεν μπορούμε να τους επισκεφθούμε. Και τι με αυτό, δηλαδή, θα πρέπει να ακυρώσουμε όλες τις προπονήσεις? Έτσι όπως το πάτε, δεν θα έχουμε ούτε τζόκινγκ, ούτε στρέτσινγκ, ούτε γυμναστική. Σας παρακαλούμε, μία μέρα μόνο. Η μόνη μέρα. Αύριο να πάμε με τα αγόρια μας κάπου και όλη η εβδομάδα να κάνουμε προπόνηση σαν τρελές. Δεν πιστεύω. Κάθε μέρα με τα αγόρια θα είσαι στο σχολείο, άλλωστε. Ήρθαμε μόνο για το Σαββατοκύριακο εδώ πέρα, οπότε πρέπει να περιμένετε μέχρι τη Δευτέρα. Δευτέρα. Εγώ δεν πρέπει να περιμένω μέχρι Δευτέρα. Αύριο θα πάω να βρω τον Ζακ. Μην περιμένετε να τρέξουμε αύριο πάντως. Οκ, μπορείτε να φύγετε από την ομάδα πολύ εύκολα. Πίτσα, κερασόπιτα. Ποδοσφαιρίστες, ξεχάσατε κάτι, μήπως? Τι δεν κατάλαβες, με κεράσια. Είναι δίκαιο της ιδέα αυτή. Θέλει να πάει στον Τίμα και του αρέσει πολύ κερασόπιτα. Εμένα μου αρέσει μιλόπιτα. Θέλετε κερασόπιτα, μιλόπιτα, κορίτσια, ξέρετε που είναι φούρνος, ψήστε μόνες σας. Εντάξει, πίτσα, καταλάβαμε, θα ψήσουμε μόνες μας. Λοιπόν, Αλέξα, κάνεις κερασόπιτα. Εσύ κάνεις καρμπονάρα με τυρί. Ο Ντίμα μου το λατρεύει αυτό, Φρόξ, φύγετε από εδώ. Ντίμα της. Λουρίνα, πρόσεχε λιγάκι, μην βράσουμε τα γουρουνάκια. Οι Φρόξ το λατρεύουν αυτό. Σκέψτε, ζάμπες είναι ωραίες επίσης. Λοιπόν, παιδιά, θα βάλουμε την τούρτα και θα κάνουμε και τσάι. Έχουμε το δάσκαλο Μάικ καλεσμένο. Γεια σου, δάσκαλε Μάικ. Γεια σας, κορίτσια. Κορίτσια, καλέσατε τα αγόρια εδώ? Τα αγόρια δεν ανήκουν εδώ πέρα. Υπέροχα.
Αύριο θα έρθουν και τα δικά μας αγόρια εδώ και δεν πρόκειται να μας πει κανένας τίποτα. Κορίτσια, ξέρετε τους κανόνες, είναι το σπίτι και τα κορίτσια. Τα αγόρια έχουν δικό τους. Οπότε αγόρια, γυρίστε πίσω και πάτε σπίτι σας. Και γρήγορα. Μπασκετμπολίστε στο μπλε σπίτι. Δεν είμαστε καλοδεχούμενοι εδώ πέρα. Και τι κάνουμε, φεύγουμε. Εδώ πέρα είναι πολύ αυστηροί. Μα κοίτα πόσο καθαρά είναι όλα, όχι σαν και εμάς. Κουτσάμπι, θα τα εξηγήσουμε όλα. Αρχικά έχω και τα κορίτσια πήραμε τούρτα και πήγαμε στο σπίτι των αγοριών. Αλλά είναι αδύνατο να κάτσουμε εκεί βασικά. Κουτσάμπι, δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει εκεί μέσα. Είναι όλα πεταμένα παντού. Και υπάρχει μια πέσια μυρωδιά από κάλτσες. Είναι αδύνατο να μυρίσουμε κανονικά. Μα εκεί πίσω ότι τα αγόρια είναι ανεξάρτητα, όχι. Όταν έφυγα ήταν όλα καθαρά. Δεν είναι καθόλου καθαρά. Επίσης, Coach Abby και δάσκαλε Mike, σήμερα τα αγόρια είναι επίσκεψη στο ροζ σπίτι. Ελάτε αγόρια. Να πάρει κορίτσια, καρφώσατε το δάσκαλο Mike τώρα. Οχ, τώρα ο δάσκαλος Mike την πάτησε για τα καλά. Λοιπόν, Mike, η βραδιά μας τελειώνει εδώ. Τα κορίτσια και εγώ θα πάμε στο μπλε σπίτι τώρα αμέσως. Να πάρει, δεν θέλω να μου χαλάσει η διάθεση. Έλεος πια. Εγώ πάω άνετα, θέλω μια χαρά να φωνάξω στα αγόρια. Και εμείς ερχόμαστε. Αυτό ήταν όλο, τώρα μπορούμε να πιούμε τσάι. Ποδοσφαιρίστρες, τι κάνετε στο δωμάτιό μας? Για πες Λόρενα τώρα, εσύ μας έφερες εδώ πέρα. Θέλαμε καλλιντικά. Α, θέλετε καλλιντικά. Ακούστε, φύγετε από εδώ πέρα και κλείστε και την πόρτα φεύγοντας. Δεν μπορείτε να μπαίνετε στο δωμάτιό μας χωρίς άδεια. Πότε θα το θυμηθείτε επιτέλους? Κορίτσια, φύγετε από εδώ πέρα, έχουμε τους μπασκετμπολίστες σήμερα. Τι, δεν μπορείτε να δώσετε μια σκιά και λίγο κραγιό, δηλαδή? Θα πάω στον τίμα σήμερα να τα ξέχασα τα καλλιντικά. Ξέρεις κάτι, Λορένα, κάποιες φορές με εκνευρίζεις πραγματικά. Ποδοσφαιριστρίες, φύγετε. Άντε, φύγετε, δεν είναι μεγάλο το κέικ μας και κανείς δεν θέλει να το μοιραστεί μαζί σας. Βλαμμένοι, πάμε κορίτσια. Λοιπόν, ψήσατε κερασόπιτα ή καρμπονάρα. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω με αυτές. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω τσάι και κάποιος από εσάς θα κόψει την τούρτα. Νάτε, εγώ θέλω τσάι, Τζασμίν, σε παρακαλώ. Κορίτσια, θα είναι δύσκολο να φάμε εδώ το κέικ. Δεν έχετε ούτε ένα κανονικό τραπέζι. Είναι καλύτερα το μπλε σπίτι, πάντως. Ναι, μυρίζει πολύ καλύτερα εδώ πέρα. Εδώ δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις. Ποδοσφαιρίστρες, χαμένες, φρόγκς. Ρε μωρό, εγώ τσακώνομαι συνέχεια μαζί τους για την καθαριότητα. Αλλά αυτοί δεν ακούν απολύτως τίποτα. Ναι, ειδικά αυτό ο Ζουμ και ο Ζακ. Παίζουν όλοι μέρα με το κινητά τους και δεν τους νοιάζει τίποτα. Και όταν καθαρίζω τα χάλια τους, μου πετάνε μαξιλάρια. Μασκότ, μην παραπονιέσαι πια. Άμπι, πραγματικά δεν χρειάζεται να πας πουθενά. Έλα να κάτσουμε εδώ πέρα και το τσάι σου είναι υπέροχο. Μάικ, μην αλλάζεις θέμα τώρα. Κορίτσια, πάτε στους μπασκετμπολίστες. Θα έρθουν και αυτοί στο μπλε σπίτι μαζί μας. Φυσικά, Κουτσάμπι. Μάικ, μου έκρυβες τι γινόταν στο μπλε σπίτι. Θα μιλήσουμε μαζί αργότερα. Άμπι, τα αγόρια δεν είναι σαν τα κορίτσια. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Ούτε μαζί σου είναι εύκολο από ό,τι βλέπω. Δεν μου το είπες νωρίτερα αυτό. Και τώρα αυτό είναι δικό μου λάθος. Εγώ έκανα τα πάντα. Απλά τα αγόρια δεν είναι καθόλου υπεύθυνα. Καλά, χαμός πορτοκαλόπιτα, η αγαπημένη μου. Σμάιλ, αν θέλεις, μπορείς να φας και το δικό μου. Φυσικά και θα το φάω. Κορίτσια, είναι πολύ ωραία στο ωραίο σπίτι. Θα ήθελα να μείνω εδώ. Και πού είναι το πρόβλημα, να έρχεσαι πιο συχνά. Κορίτσια, νομίζω πως οι μετακομίσεις των αγοριών στο μπλε, των κοριτσιών στο ροζ ήταν όλες ανώφελες. Όταν μέναμε όλοι εδώ, ήταν πολύ πιο ωραία. Όχι, Μασκότ, το ροζ σπίτι είναι πολύ καλύτερα χωρίς αγόρια. Ναι, το ροζ σπίτι είναι για τα κορίτσια. Διανά, θα ήθελες να μοιραστώ το κομμάτι μου μαζί σου? Ευχαριστώ, Τιμούρ. Άκου, μικρέ, κράτα το κομμάτι σου για τον εαυτό σου, κατανοητό. Μα θέλω να το μοιραστώ με τη Διάνα. Τιμούρ, φά το μόνο σου, Σμάλη, μην εκνευρίζεσαι. Δεν ευριάζω καθόλου, απλά τώρα ο μικρός ετοιμαζόταν να φύγει. Μετά από σένα, Σμάιλ. Πάμε! Ω, καλή όρεξη! Μπασκετμπολίστες, αφήτε κάτω τις τούρτες και πάτε στο μπλε σπίτι τώρα μαζί με την Coach Abby. Παρούρια, δεν σας κάλεσε κανένας εδώ πέρα. Και ήδη έχουμε μοιράσει την τούρτα, δεν έχει εσάς. Για να πείτε στην προπονήτρια Abby και στο δάσκαλο Μάικ ότι επισκεπτόμαστε τα κορίτσια σήμερα. Αυτό είναι όλο, Αρούρια. Έξοδος. Θα φύγουμε. Με τους μπασκετμπολίστες. Μπασκετμπολίστες στο μπλε σπίτι. Κοτσάμπι, θα κανονίσει όλο το χαμό που γίνεται μέσα στο μπλε σπίτι τώρα. Αυτό ήταν, Διάνα. Πάω σπίτι. Αγόρια, μα γιατί? Μόλις ήρθατε για επίσκεψη. Ναι, αλλά την βαρέθηκα αυτή την αναστάτωση πια. Πάμε, μπας και βάλουμε σε τάξη αυτό το Ζουμ και το Ζακ. Ναι, και να μην αφήσουμε τον Κεβ να κάνει μια μισή ώρα μπάνιο. Τι να κάνουμε? Δεν ξέρω, κορίτσια, τελείωσε η βραδιά μας μάλλον. Κορίτσια, θέλετε να κοιμηθείτε? Όχι. Τότε προτείνω να πάμε κι εμείς στο μπλε σπίτι. Να δούμε πώς θα κανονίσει η Κουτσάμπι τα αγόρια το χαμό. Κορίτσια, αυτό θα έχει πλάκα βασικά. Πάμε. Παιδιά, πάμε στο μπλε σπίτι. Φαντάζομαι πόσο ωραία θα περάσουμε εκεί τώρα. Ήδη φαντάζομαι την Κουτσάμπι να φωνάζει στα αγόρια. Και σε δάσκαλο Μάικ. Εσείς κάντε like, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι και περιμένετε καινούργια κουλή επεισόδια. Τα λέμε σύντομα και γεια σας.